Πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγειά μας, να εφαρμόζουμε τα μέτρα του ΕΟΔΗ όλοι μας, να μην το ξεχνούμε. Να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε ελπίδα. Σε πολύ λίγο καιρό θα αρχίσει και ο εμβολιασμός. Πρώτοι θα κάνουμε εμείς. Το λέω αυτό προς όλους. Σήμερα παραδώσαμε στις περιφερειακές ενότητες 6 ηλεκτροκίνητα οχήματα και για την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και το κυριότερο και το πολύ σημαντικό, το κυριότερο είναι η ασφάλεια και η υγεία, το πολύ σημαντικό να έχουμε και εξοικονόμηση στα καύσιμα. Μπαίνουμε στη νέα εποχή. Το Μάρτιο θα αγοράσουμε 5 ή 6 οχήματα ακόμα. Με αυτό το αριθμό θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο, ώστε πάρα πολύ γρήγορα όλα τα οχήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τα επιβατικά να είναι ηλεκτροκίνητα. Δεν είμαστε στο ΘΑ, κάναμε πράξη αυτά τα οποία έχουμε πει. Έχουμε ήδη φορτιστές τοποθετήσει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Εντός των ημερών θα συνδεθούν με τη ΔΕΗ και θα τοποθετούν και άλλοι, να εξυπηρετούνται και οι πολίτες. Και νομίζω ότι η περιφέρεια δίνει το παράδειγμα για το προς τα που πρέπει να κινηθούμε όλοι. Μπαίνουμε στην πράσινη εποχή, στα πράσινα προγράμματα, στην ηλεκτροκίνηση, στη χρησιμοποίηση της πράσινης ενέργειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη δύσκολη μέρα, τα μέσα ενημέρωσης που είναι παρόντα και προβάλλουν το έργο. Στους ανθρώπους όλης της γης έρχονται οι μεγάλες μέρες, η γέννηση του Χριστού, η χαρά, η ελπίδα, η αισιοδοξία. Έχουν πολύ ανάγκη από ελπίδα και αισιοδοξία. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες, υπενθυμίζω, η ανθρωπότητα και η χώρα μας έχει περάσει από πολύ πιο δύστιχες στιγμές από αυτές τις οποίες βιώνει τους τελευταίους μήνες και τα κατάφερε. Νομίζω σήμερα είμαστε σε καλύτερη θέση. Δεν πρέπει να απεσιοδοξούμε, να έχουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία. Υπάρχουν τα δεδομένα, από το Γενάρη αρχίζουν και οι εμβολιασμοί. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.